Δαμάστα και Ρούβας αναμετρήθηκαν την Κυριακή σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για την Α1Ε, με τους γηπεδούχους να πατάνε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο και να δημιουργούν κινδύνους στην αντίπαλη εστία. Στο 21 φάουλ του Γιάννη Κόκκινου δεν βρήκε στόχο, ενώ μεγάλη ευκαιρία είχε στο 35 ο Αποστολάκης, με την κεφαλιά του αρχηγού της Δαμάστας να απομακρύνεται σωτήρια πάνω στην γραμμή από τον Ζερβό. Στο 39 ο Ιατράκης σταμάτησε τον Κεφαλογιάννη που ήταν σε θέση τετατέτ, αλλά στο επόμενο λεπτό ο Κεφαλογιάννης αξιοποίησε την σέντρα του Κόκκινου και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την Δαμάστα. Μετά τον γκολ του 23χρονου επιθετικού, ο Ρούβας έψαξε άμεσα την ισοφάριση και αφού ο Χριστοφοράκης αστόχησε, στην επόμενη φάση από βαθιά παλιά του Καλεμάκη, η μπάλα έφτασε στον Απλαδά και ο κύριος Μεσούτ έκανε το 1-1 που ήταν το σκορ του ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχαν εκατέρωθεν ευκαιρίες, με τον Ρούβα να απειλεί με τον Χριστοφοράκη και τους γηπεδούχους με Αποστολάκη, Μιλιαράκη και Κόκκινο. Ωστόσο η ομάδα της Γέργερης ήταν πιο ουσιαστική και έφτασε στον γκολ της νίκης το 70 όταν από εξαιρετική μπαλιά του Σεϊχ ο Χριστοφοράκης βρέθηκε απέναντι από τον Χατζηδάκη και δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-2 που ήταν και το τελικό σκορ για τον Ρούβα. Εμείς σε κάθε παιχνίδι παίζουμε για την νίκη. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα αγωνιστικά το τελευταίο καιρό, μας είχαν στοιχήσει. Τώρα σιγά σιγά θεωρώ ότι θα επιστρέψουν κάποιοι παίχτες. Πήραμε και την ψυχολογία από τις δύο νίκες που κάναμε τώρα τελευταία. Είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια. Έχουμε ένα θέμα, δεν βάζουμε εύκολα γκολ, αντίθετα δεχόμαστε πάρα πολύ εύκολα. Είναι κάτι που πρέπει να το βελτιώσουμε μέχρι τέλος, ώστε να μην μπούμε σε άμεσους κινδύνους για την ομάδα. Θεωρώ ότι τα παιδιά παίζουν πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, γίνουν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.